10 λεπτά τους υπάρχω, δεν περάσουν. Έτοιμοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο είναι οι αγρότες, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω. Τα μπλόκα ολοένα και ενισχύονται με τρακτέρ σε κομβικά σημεία. Στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, το μπλόκο που έχει στηθεί από τις 15 Ιανουαρίου αριθμεί περισσότερα από 1.300 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Είναι δυνατόν να μιλάνε για δημογραφική ανάπτυξη και για ανάπτυξη αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας χωρίς να υπάρχει κανένα στα χωριά. Η μεγάλη κινητοποίηση συνεχίζεται, το μπλόκο ενισχύεται. Είδατε πολύ καλά, κλείσαμε για λίγο συμβολικά. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους συνανθρώπους μας. Η ώρα είναι 7:30 το πρωί και οι αγρότες της Χαλκιδόνας έχουν κλείσει για μία ώρα την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας στον κόμβο της Χαλκιδόνας. Από το απόγευμα μάλιστα περιμένουν ενισχύσεις με τρακτέρ και αγρότες και από την περιοχή των Γιαννιτσών. Είναι απλήρωτοι από τέφλα, από διάφορες παραγωγές. Είναι απλήρωτοι από επιδοτήσεις. Είναι απλήρωτοι από βαδού. Έρχεται να μπει το ασφαλιστικό και το φορολογικό και θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή. Οι αγρότες δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν τους έχουν αφήσει να έχουν άλλη επιλογή. Είναι η επιλογή για την επιβίωσή τους. Εδώ μιλάμε ότι πλέον υπάρχει ένας ξεσηκωμός, γιατί αλλιώς θα υπάρξει ένας συνολικός αφανισμός. Το είναι πάρα πολύ ακριβά τα εφόδια, είναι χαμηλές οι τιμές και τώρα όπως γίνεται με τη φορολόγηση των αγροτών που πάμε στο 26% με 100% προκαταβολή, είναι το ασφαλιστικό που θέλουν να μας κάνουν στο 20% του εισοδήματος. Αρχικά οι αγρότες επιλέγουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων για λίγη ώρα. Στα Μαργαρά οι αγρότες έκλεισαν με τρακτέρ τα διόδια, όμως σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων, δεν έλειψαν μάλιστα και οι εντάσεις από δυσαρεστημένους οδηγούς. Θέλω να περάσω, να φτάσω στην Ελληνική! Από τα Μάργαρα! Από τα Μάργαρα! Ναι, από τα Μάργαρα! Σοπ, αλήθεια! Δεν μας πειράζει καθόλου τον μπλόκο. Θέλω να έχουν υπομονή και δύναμη. Οπότε καρτερικά περιμένω εδώ μέχρι αύριο. Και ας έχω και δουλειά. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης που συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα δηλώνουν αποφασισμένοι ακόμη και να κλείσουν επαόριστον την Εθνική Οδό εάν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω το ασφαλιστικό. Αναγκαστικά το 80-90% θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα. Άμα θέλουν αυτό για τον κόσμο, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και να έρθουν εταιρείες να πάρουν και να καλλιεργήσουν και εμείς να είμαστε εργάτες, ας το κάνουν, άμα νομίζω ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Από πού να ξεκινήσουμε, από τα εφόδια που θέλουν οι αγρότες, πλέον έχουν φτάσει στα ύψη, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν και οι οδηγοί φορτηγών δημόσιας χρήσης, οι οποίοι προσανατολίζονται και εκείνοι σε κινητοποιήσεις. Είναι η ευκαιρία μας και η δική μας και η δική σας. Να πάμε ενωμένοι, να τη ξεράνουμε την Ελλάδα προκειμένου κάποιοι να πάρουν το μήνυμά τους. Στους δρόμους. Φυσικά, οι δρόμοι είναι ο χώρος στον οποίο εμείς πορευόμαστε. Οπότε και εμείς θα βγούμε στον δρόμο. Για να ζητήσουμε και εμείς μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες οι οποίοι είναι στον δρόμο το δίκαιο μας. Δυναμικά ενισχύονται τα μπλόκα και στην Ημαθία. Το πρωί κατέφθησαν στον κόβο της Κουλούρας άλλα 80 τρακτέρ από την περιοχή του Διαβατού και του Μακροχωρίου. Σύμφωνα με τους αγρότες, αύριο στον κόβο της Κουλούρας θα βρεθούν αγρότες από το Βελβεντό Κοζάνης και από την Φλόρινα και δεν αποκλείεται και να κλείσουν και την Εγνατία Οδό. Καλαγκάζομαι και δουλεύω και με ροκάμα το δεξιά-αριστερά, πας και ταΐσουμε την οικογένειά μας. Γιατί μόνο από τα χωράφια πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αγρότη, και αυτά που μας σκευάζουν και αυτά τα μέτρα πλέον μας έχουν γονατίσει. Θα τα παρατήσουμε, δεν μπορούμε άλλο. Την ίδια ώρα, απόβαση τρακτέρ έγινε το πρωί στην πόλη των Γιαννιτσών. Οι αγρότες ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους επιστήμονες, τους δικηγόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που βγήκαν στους δρόμους για το ασφαλιστικό. Είναι θέμα επιβίωσης. Πρέπει να βγούμε όλοι στους δρόμους. Ο αγώνας είναι κοινός. Είναι η επιβίωση του Έλληνα αγρότη. Τελειώσαμε. Δεν πάει άλλο. Ο κύβος ερήφθη. Θα φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Το μεγαλύτερο μπλόκο αυτή τη στιγμή είναι στα Τέμπη. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 1.000 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Η άφιξή τους εκεί έγινε με κόρες και συνθήματα, με τους αγρότες να φωνάζουν «Δεν θα αντέξουν». Αγρότες από τη Θεσσαλία έχουν παρατάξει περισσότερα από 800 τρακτέρ στην κοιλάδα των Τεμπών, κρατώντας όμως ανοιχτή την Εθνική Οδό. Άλλα 300 αναμένονται μέχρι το Σάββατο. Από αύριο ξεκινάμε ένα δύο-ωρο συμβολικό αποκλεισμό. Και καθημερινά θα βλέπουμε τα βήματά μας. Περιμένουμε το Σάββατο να συντονιστούμε και με άλλα μπλόκα και οι δράσεις μας θα είναι κοινές. Όποιος θέλει έρχεται το Σάββατο εδώ, συντονιζόμαστε από αιτήματα,
από τρόπο που θα κάνουν συναντήσεις και από τον τρόπο του αγώνα. Στον κόφο της Νίκαιας, θέση μάχης με τα τρακτέρ τους έχουν πάρει αγρότες από τη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, υπό το συντονισμό των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Οι αγρότες θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους μετά από συσκέψεις, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κλείσουν τον δρόμο επαόριστον. Μιλάμε μόνο με τον Πρωθυπουργό. Δεν θέλουμε καμία σχέση με τον κύριο Αποστόλου. Ό,τι είχαμε να πούμε τον κύριο Αποστόλου το είπαμε. Πλέον μιλάμε απευθείας και ζητάμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στον κόφο της Κάτω Αχαΐας παρατάσσουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες του νομού. Οι αγρότες της περιοχής δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν στο σημείο με παρατεταγμένα τα τρακτέρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας επαόριστον. Άλλο να φορολογηθείς και να σου πει ότι μέχρι το 60% του εισοδήματος θα το δώσεις για ασφαλιστικές φορές και για φορολογία, και άλλο να σε φορολογεί επί του ακαθαρίστου και να σου λέει ότι πάλι το 60%. Δηλαδή ουσιαστικά εμάς τα παίρνει όλο το εισόδημα. Οι αγρότες της Αιγιάλης αναμένεται να στήσουν το δικό τους μπλόκο κοντά στο Μεγανίτη. Στη Λακωνία έχει ξεκινήσει η μετακίνηση των αγροτών με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα από την περιοχή της Μάνης προς την περιοχή της Λίμνης, λίγο έξω από το χωριό Αιγαίες, προκειμένου να στήσουν δεύτερο μπλόκο επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Γηθίου. Καλησπέρα σας από τις 7.30 το απόγευμα, και όπως θα δείτε με τη βοήθεια του οικονολήπτη μας, του Ευθύμης Σημαδόπουλου, τα τρακτέρ έχουν δημιουργήσει μπλόκο κάθετα στο οδόστρωμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Βλέπετε τα φορτηγά τα οποία είναι ακινητοποιημένα. Βέβαια, περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να ανοίξει το μπλόκο. Μετά τις 9, λίγο μετά τις 9 θα αποχωρήσουν. Είναι η δεύτερη φορά εντός της ημέρας και, όπως είπες, σκληραίνουν τις τάσεις τους, πληθαίνουν και τα μπλόκα τα οποία στείνουν. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη μπλόκο και στην περιοχή της Χαλκιδόνας, παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Από τις 7.30 έως και τώρα είναι το μπλόκο εκεί. Όμως από αύριο θα δούμε την ίδια ώρα σε πολλά σημεία της Βόρειας Ελλάδας μπλόκα από τις 12 έως και τις 2, ξεκινώντας από εδώ, από τα διόδια των Μαλγάρων. Συνεχίζοντας τον κόμβο κερδελίων στην Εγνατία, που επαόριστον έχει αποκλειστεί, αύριο θα αποκλείσουν 12 με 1 και τον παράδρομο. Οπότε όσοι θα διέλθουν από εκείνο το σημείο θα δυσκολευτούν. Από τον κόμβο της Χαλκιδόνας, της Χρυσούπολης, με συγχωρείτε, στον Μοκαβάλες, στην Εγνατία Οδό, ενώ υπάρχουν πολύ ισχυρά μπλόκα σε όλα τα τελωνία. Τελωνίο Προμαχώνα, τελωνίο Εξοχής. Από αύριο ενδεχομένως θα πάνε σε αποκλεισμού στο τελωνίο των Κήπων και των Καστανέων στην περιοχή του Εύρου. Αύριο το πρωί ξανά ενεργό και τον μπλόκο της Χαλκιδόνας. Εξετάζουν το ενδεχόμενο και εκεί να κλείσουν ακόμα για τους παράδρομους. Ενώ το μπλόκο της Κουλούρας με την πρωτοβουλία αγροτών ενισχύεται από σήμερα και μέχρι και αύριο με δυνάμεις τρακτέρ και αγρότες φυσική παρουσία από όλη τη Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη, Φλόρινα, Καστοριά, ακόμη και από τα Κρεβενά. Να πούμε πως αυτό το οποίο διαμηνύουν οι αγρότες είναι ότι δεν πρόκειται να κάνουν βήμα πίσω. Περιμένουν από τον Πρωθυπουργό μια κίνηση καλής θέλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιούν ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, εκτός ότι θα δουν τους αυτοκινητιστές μαζί τους, που και αυτοί λένε ότι θα κλείσουν δρόμους, θα κλείσουν επαόριστο δρόμους, θυμίζοντας τις ημέρες που ζήσαμε στο παρελθόν, το 1996 συγκεκριμένα, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τι είπες, είναι το βαρόμετρο, είναι το μπλόκο που συνήθως δείχνει την δυναμικότητα και την μαζικότητα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 1.000 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στην Εθνική Οδό. Είναι ανοιχτός όμως ο δρόμος, έτσι. Τεπών. Είναι ανοιχτός ο δρόμος σήμερα. Αποφάσισαν στην Συντονιστική Επιτροπή ότι αύριο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο δρόμος θα κλείσει. Είναι μια πρώτη συμβολική κίνηση, ένας αποκλεισμός, και θέλουν με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να συζητήσουν από μηδενική βάση ασφαλιστικό, φορολογικό αλλά και κόστος παραγωγής. Και αν, όπως λένε, δεν εισακουστεί το αίτημά τους, από Δευτέρα κλιμακώνουν τον αγώνα τους, περιμένουν ενισχύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα προχωρήσουν σε επαόριστον αποκλεισμό το Ισκυλάδας των Τεμπών, κόβοντας έτσι τη χώρα στα δύο. Πρέπει να σου πω πως υπάρχει ένα μεγάλο μπλόκο και λίγα χιλιόμετρα παρακάτω στη Νίκαια από αγρότες της Καρδίτσας, όπου παρατάχθηκαν το απόγευμα περίπου 1.000 τρακτέρ, όπως μάθαμε. Εκεί ο δρόμος είναι κλειστός, έκλεισε η αστυνομία τον δρόμο για λόγους ασφαλείας, καθώς τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στην Εθνική Οδό, ενώ σε μπλόκο προχώρησαν και αγρότες από την περιοχή της Μαγνησίας, όπου έχουν κατέβει με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ στις Μικροθήβες. Περιμένουμε αύριο την Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών. Το Σάββατο καλούν όλους τους εκπροσώπους από τα μεγάλα μπλόκα της Ελλάδας εδώ στα Τέμπη, ούτως ώστε να καθορίσουν μια κοινή πορεία, μια κοινή στρατηγική, και βέβαια τον τρόπο με τον οποίο θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους από Δευτέρα. Μάλιστα, η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει αυτή τη σκληρή στάση απέναντί μας, και όχι μόνο σε εμάς και σε όλες τις άλλες κοινωνικές τάξεις, θα σφραγίσουν τα πάντα.
Από τη μία στις 2 το μεσημέρι έκαναν συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου και οι αγρότες στον Προμαχώνα. Τα πλάνα που έχει τραβήξει drone είναι εντυπωσιακά και δείχνουν ξεκάθαρα το μέγεθος δύναμης των αγροτών στην περιοχή. Τα τρακτέρ που έχουν παρατάξει οι αγρότες σχηματίζουν ουρά εκατοντάδων μέτρων. Από τις αρχές της εβδομάδας που ξεκίνησε η κινητοποίηση, συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων και οι ιδιοκτήτες τους είναι αποφασισμένοι για όλα. Οι βουλευτές, οι τοπικοί, οι κυβερνητικοί βουλευτές, αύριο μεθαύριο θα γίνει ψηφορία, να μην πατήσουν στα χωριά. Εάν θα ψηφίσουν αυτά τα μέτρα, να μην πατήσουν στα χωριά. Στη Βιωτία οι μηχανές έχουν συσταθεί για τα καλά. Όπως λένε αγρότες της περιοχής, ακόμα θυμούνται τον Αλέξη Τσίπρα πριν από 3 χρόνια, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τους υπόσχεται πράγματα που δεν υλοποίησε. Για να τους μιλήσει, μάλιστα τότε είχε ανέβει στην καρότσα του αγροτικού του Γιάννη Βάγκου, που σήμερα μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα. Ο κ. Τσίπρας εκεί στο τρακτέρ σου ανέβηκε. Στο δικό μου το αγροτικό ανέβηκε απάνω. Μας είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι είναι πολύ ακριβά τα φυτοφάρμακα που αγοράζουμε. Και από 13% ΦΠΑ τα πήγε 23%. Όλα τα πράγματα τα έχει πει απάνω στο δικό μου το αγροτικό και βάλτε τα τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μνήμη και σας το ξαναλέω, το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια. Εκατοντάδες τρακτέρ έφτασαν το μεσημέρι στον κόμβο της Νίκαιας. Είναι τόσα πολλά που ουσιαστικά με το που τα παρέταξαν οι οδηγοί έκλεισε ο δρόμος. Ήθελαν γελάδα, δεν ήθελαν γάτα, άρα θέλουν να μας ξεκληρίσουν. Και σήμερα, Αντώνη, επιποδός είναι οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, αυτοί που βρίσκονται εδώ, στο ύψος των Νέων Μαλγάρων, όπως βλέπετε. Σε λίγα λεπτά από τώρα ετοιμάζονται να ανέβουν στα τρακτέρ τους και να αποκλείσουν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, σε αυτό εδώ το ύψος και στα δύο ρεύματα, τοποθετώντας κάθετα τα τρακτέρ τους. Κλειστή συνεχίζει να παραμένει η Εγνατία Οδός στο ύψος του κόμβου των Νέων Κιτδηλίων, αφού οι αγρότες της περιοχής εκεί συνεχίζουν να έχουν σταθεμένα τα τρακτέρ πάνω στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα, αποτρέποντας έτσι την κίνηση των οχημάτων από Θεσσαλονίκη προς Καβάλα και το αντίστροφο. Αύριο, από ό,τι φέρεται, Αντώνη, είναι η μέρα που οι αγρότες ετοιμάζονται σε όλη την Ελλάδα να παραλύσουν την χώρα, κάνοντας μπλόκα σε κομβικά σημεία. Να ξεκινήσουμε από τον Βόρειο Εύρο, όπου εκεί οι αγρότες από την περιοχή της Οριστιάδας θα αποκλείσουν το τελωνείο των Καστανιών στο ρεύμα που κατευθύνεται προς την Τουρκία, ενώ συνάδελφοί τους νοτιότερα στον ίδιο νόμο θα κινηθούν προς το τελωνείο των Κήπων. Στις Σέρες, οι αγρότες από τον μπλόκο του Προμαχώνα θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην πόλη για να αποκλείσουν την αντιπεριφέρεια αλλά και τα γραφεία των τοπικών βουλευτών. Οι αγρότες από τον μπλόκο των Κεντρικλίων θα αποκλείσουν από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι και την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Ενώ αγρότες από την Ημαθία που θα ενισχυθούν από συναδέλφους τους από την Κοζάνη θα καταλάβουν την Εγνατία Οδό στο ύψος του κόμβου της Κολούρας. Πάνω στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος των Τεμπών, θα οδηγηθήσουν τα τρακτέρ τους στις 12 το μεσημέρι οι αγρότες της Θεσσαλίας, όπως και οι αγρότες από τη Στερεά Ελλάδα, που θα καταλάβουν το οδόστρωμα της ίδιας οδού στο ύψος του Κάστρου. 2.000 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας. Από αγρότες των ομών Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Ο όγκος των τρακτέρ είναι τόσο μεγάλος, έτσι ώστε η Εθνική Οδός από νωρίς το μεσημέρι παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα κλειστή. Με αποτέλεσμα η κυκλοφορία τόσο των βαρέων οχημάτων όσο και των γιο ταχύ να διεξάγεται από τον κόβο του Βελεστίνου και από εκεί μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Βόλου και στη συνέχεια διοχετεύονται στον κόμβο Πλατικάμπου. Οι αγρότες κάνουν λόγο στην πλευρά τους για μια πολύ μεγάλη δυναμική κινητοποίηση που θυμίζει μέρες του 1996 και είναι αποφασισμένοι, όπως λένε, να μείνουν στην Εθνική Οδό για όσο χρειαστεί. Μάλιστα. Ενώ αύριο το μεσημέρι αναμένεται να συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα πορευτούν στη συνέχεια. Να πούμε ότι μεγάλο μπλόκο έχουν στήσει στον κόμβο των Μικροθυβών και οι αγρότες του Αλμυρού, του Βελεστίνου και των Φαρσάλων, οι οποίοι έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους κατά μήκος της Εθνικής Οδού, χωρίς όμως να κλείσουν το δρόμο. Αντώνη. Λοιπόν, αύριο. Τα Τέμπη οι αγρότες αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα, αλλά αύριο σε αποκλεισμό της Εθνικής από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και όπως λένε, θα σκληραίνουν τη στάση τους όσο δεν έχουν καμία απάντηση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κλειστή κρατάνε την Εγνατία στο ύψος των Κερδηλίων οι αγρότες των Σερών και της Καβάλας. Ανάμεσα στους διαδηλωτές και η Στέλλα, μητέρα 2 παιδιών. Δεν δίστασε να βγει στον δρόμο για να ενώσει τη φωνή της με τους άλλους αγρότες κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Τέρμα, στο τέρμα, τα παιδιά στην Πεθερά και εγώ στους δρόμους. Αγανάκτησα.